Ο πρώτος μου καλεσμένος είναι ο Γιώργος Χριστοφορίδης, βρίσκεται εδώ καθώς σήμερα έχει την παρουσίαση του βιβλίου του "Βαγγέλης 21 συν" μία ιστορία, 25 συγγνώμη, 25 σημεία ιστορίε uh, για το Αλσχάιμερ. Uh, uh, Γιώργο, μου εσένα βρήκα να κάνω λάθο. Δηλαδή, καλημέρα. Μα έφαγε τέσσερι ιστορίε. <laughs> <laughs> Άρχισαν οι περικοπέ, παιδιά. <laughs> Θα είναι δύσκολο χειμώνα. καλημέρα <laughs> και στου τηλεθεατέ μα. και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορώ να μιλάω για αυτό το βιβλίο. Γιατί αφορά τον μπαμπά. Mm -hmm. ε, δεν είναι αδύνατο να πω αφορά τον πατέρα μου, αφορά τον μπαμπά, τον Βαγγέλη. Ε, τον Βαγγέλη Χριστοφορίδη, ε, που έγραψε τη δική του πορεία στα δημοσιογραφικά ίσως και όχι μόνο πράγματα της Θεσσαλονίκης ε, και που τον χάσαμε από τον κοντά μας τον περασμένο Μάρτιο ε, από το Αλτσχάιμερ ε, το οποίο ήταν και η η αφορμή για να κάτσω αφενός να συγκεντρώσω διηγήματα που είχε γράψει ο μπαμπάς ε, τα οποία φώτισαν και άλλε πλευρέ του χαρακτήρα του παπά που ίσω δεν είχα προσέξει μεγαλώνοντα ω το παιδί στην οικογένεια την ώρα που συνέβαιναν. Ε, και να γράψω μετά και μια δική μου, ε, μια δική μου άποψη για το πώ τον έζησα, αλλά και λίγο για το Αλτσχάιμερ που τελικά τον πήρε μακριά μα. Στέκομαι στο μπαμπά και όχι πατέρα, γιατί δημιουργεί μια απόσταση, Εντάξει, Μπάσταν. Ε, Θέλω να σα πω ότι για παράδειγμα, σήμερα ε, η παρουσίαση του βιβλίου, το απόγευμα τη 7, γίνεται στον Πεδικό Ιανού. Ε, ε, Τυχαία ήταν η επιλογή του Πεδικού Ιανού, έχει μια πολύ ωραία αίθουσα. Ε, αλλά ε, μου αρέσει ο συμβολισμό Χριστίνα. Γιατί, εντάξει, έγινα 50 χρονών πριν από λίγε μέρε, δεν το λε και πολύ παιδί, σαν παιδική ηλικία. Και όμω, παραμένει παιδί για τον μπαμπά. Ε, 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 είμαι πάντοτε, αυτό λέω, το παιδί που γράφει και τον μπαμπά. Φυσικά. Άρα ε, ο παιδικός ιατρός έρχεται και κολλάει με τον καλύτερο τρόπο. Και είναι το παιδί που ξέρει, ε, άρχισα να γράφω. Ε, το έλεγα προηγουμένω και στο Γιάννητο Κεσόπουλο. Άρχισα να γράφω όχι με πρόθεση να εκδώσω. Άρχισα να γράφω για τον εαυτό μου. Ψυχοθεραπευτικά. Ξέρει, γιατί εύχομαι να μην το ζήσει κανένα ε, άνθρωπο. Αλλά αυτοί που το έχουν ζήσει, ε, ξέρουν για το πόσο σκληρό πράγμα μιλάμε το να βλέπει απέναντί σου τον άνθρωπο που, που τον έχει ζήσει, που έχει μεγαλώσει μαζί σου, που ήταν ο ήρωα των παιδικών σου χρόνων, γιο και μπαμπά. Ε, πόσο μάλλον ακολούθησα τα βήματά του στη δημοσιογραφία. Ε, και να βλέπει αυτό το, 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 πρόσωπο, αλλά να είναι κάποιο άλλο. ή και σταδιακά να απομακρύνεται. Ήταν μια συμβουλή ενό καλού φίλου του, 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 του Νίκου, ε, που τον τιμώ τον τυμώ πολύ γι' αυτό. Και μου λέει, άρχισε να γράφεις για τον μπαμπά. Αυτό όταν ο Παπάς ήταν ακόμα μαζί μας, για αλλά έχει αρχίσει, αρχίσει η αποδρομή. Για να και να ανατρέχεις τις μνήμες σου μέσα από τα γραπτά σου. Για να λειτουργήσει λειτουργικά για σένα mm -hmm. και στην πορεία και να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα πολύ σκληρό πράγμα. Mm -hmm. Αλλά και την ώρα της φυσικής απολύτησης, γιατί ξέρεις, είναι και αυτό που ε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λες ότι ο άνθρωπος έχει αρχίσει μια αποδρομή πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι εδώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα λεπορείτε πολύ. Παρά τα αυτά, αυτά δεν κάνουν καθόλου ευκολότερο είναι πολύ δύσκολη η προηγούμενη περίοδο, αλλά δεν κάνουν καθόλου ευκολότερο και την ώρα τη φυσική απώλεια, που δεν είναι εύκολη για κανέναν για του γονεί μα προφανώ. Ε, αλλά εμένα αυτό το βιβλίο με βοήθησε πάρα πολύ το γράψιμό του. Ε, Λειτουργήσε αυτό, λέω, λιτρωτικά, ώστε να μπορέσω και την αρρώστια να διαχειριστώ και το μοιραίο. Και φυσικά έχει και δύο συγγραφεί όπω χαρακτηριστικά γράφει στο πιστόφυλλο του. Γιατί οι μισέ ιστορίε ανήκουν στον πατέρα σου, οι άλλε μισέ συμπληρώθηκαν όπω ένα. Να λοιπόν. Κάνετε και μία δουλειά ναι, Συμνησία. Αυτό λέω. Το βιβλίο έχει δύο συγγραφεί. <laughs> ο ένα είναι ένα αγνία του. Ε, ο Μπομπά ήταν δημοσιογράφο. Ε, του έλεγα. Ε, ήταν μια προσφυλή στο έκφραση αυτή. Το έπαιρνε τα σκότια, έτσι έλεγε ο Μπομπά. Ε, να βγάλει ένα βιβλίο. Γιατί, παιδί μου, ήθελα ο μου να είναι και. Και γιατί η δημοσιογραφία μπορεί <laughs> να το δικαιολογήσει. Πολύ εύκολα. Είχα διαβάσει και τα διηγήματα. Έγραφε διηγήματα. Μόνο που ο έγραφε για τον εαυτό του. Έγραφε αυτά που ζούσε. Ε, καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, την αγαπημένη του, γιατί εμεί ξέρουμε ότι στα τη Χαλκιδική δεν έχει. <Κι> μην, δεν έχουμε <ακούμε> κανέναν άλλον να την Έχει, Δεν υπήρχε ό, καμία αφιβολία. Μην ανησυχεί. Και εμεί το ξέρουμε. Ωραία, εδώ, τέλεια. Απλά το λέμε για του τηλεθέτε που βλέπουμε από άλλε πόλει. Ε, ε, αλλά ε, ο Μπομπά έγραφε και αυτό για τον εαυτό του. Και πιστεύω βαθιά ότι μπορεί να το πει στα όπω ε, λέω, να βγάλει βιβλίο. Αλλά δεν ήθελε, ίσω από μια ταπεινοφροσύνη που το χαρακτήριζε. Ε, ότι για να βγάλω βιβλίο πρέπει να είναι αμά πια κάτι συνταρακτικό και όχι τα προσωπικά βιώματα που, που ιστορίε από την καθημερινότητά μου. Κι όμω αυτέ οι ιστορίε είναι τόσο όμορφε. Το λέω εγώ, δεν είμαι, είμαι, είμαι δεδομένα υποκειμενικό ε, κριτής, αλλά ναι, Είναι τόσο όμορφε από την καθημερινότητά του, από του ανθρώπου που ε, ζει, που συναντά που κάθε μέρα βιωνει mm -hmm. και δείχνουν αυτή την αγάπη για τον άνθρωπο. αγάπη για τον άνθρωπο. Από κάθε μονοπάτι της ζωής, κάθε χρώματος, κάθε... για τον κάθε άνθρωπο. Και θα σου πω το εξή. Όταν... Α, α, εξέφρασε την επιθυμία να ακολουθήσει τα βήματά του, να γίνω και εγώ δημοσιογράφος. Τι σου είπε, χάρηκε. Ε, χάρηκε, προφανώς χά, Δεν το είπε, Σίγουρα θα το περιφ... παιδί μου έλεγε. Ε, και ήταν να ήταν... δει: Τόσο, τόσο, ο, ο τόσο μπαμπάς... πρότυπο είμαι για το γιο μου. που θέλει να γίνει ο, ο, ο μπαμπά του Άρας. μέσα από το επάγγελμά του. Ρε, παιδί μου. Γιατί... Θα σου πω. Ο μπαμπά πάντα ήταν. Ε, είχε ένα λίγο έτσι πιο. Όχι πολύ, αλλά πιο αυστηρό στυλ. Δεν ήθελε να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Έτσι έλεγε. Άρα δεν το πολύ έλεγε. Μου το λέγανε οι άλλοι που του το έλεγε. Οπότε <στονίκη> ξέρω. Ο μπαμπά ήταν πολύ περήφανο. Αλλά όταν ξεκίνησα λοιπόν. όταν άρχισα να λέω ότι θα ήθελα να γίνω δημοσιογράφο. Έχει και ένα ωραίο περιστατικό, αν έχουμε χρόνο θα το πω. Ε, το γράφω στο βιβλίο για το πώ έγινε αυτό. Αλλά το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν τι, Χριστίνα. Είναι ο δημοσιογράφο πρέπει να μετακινείται με αστικό λεωφορείο. Πρέπει να παίρνει κάθε μέρα για να πας στη δουλειά αστικό και να γυρνά με το αστικό. Για να βλέπει τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Για να βλέπει τι γίνεται. Ε, βέβαια, ε, πόσο διαφορετικά θα καταγράψει την καθημερινότητα, αν δεν ξέρει πώ είναι να ακόμα Μαχά, περιμένοντα στο λεωφορείο μια ώρα στη στάση, να συνοστίζεσαι με στο λεωφορείο, να μην μπορεί να βρει θέση στου ανθρώπου, τι ιστορίε, τι αντιδράσει του, να ακού να ιστορίε ε, ε, και να μαθαίνει. Μάλιστα, σε αυτή τη διαδικασία που τον ταλαιπωρούσα και τον πίεζα να γράψει ένα βιβλίο, κάποτε, εγώ νομίζω ότι το είπε μόνο για να ξεφύγει, κάποτε μου είχε πει ότι είχε αρχίσει να γράφει ένα βιβλίο ακριβώ με θέμα. Ιστορίε από ανθρώπου που συναντά κάθε μέρα στα αστικά. Δεν βρήκαμε καμία τέτοια ιστορία. Η μαμά μου όμω διέσωσε 25 άλλε ιστορίε. Mm -hmm. 25 ιστορίε όπω σα περιέγραψα, μεγάλη ευαισθησία. Ε, που δεν ξέρω, εντάξει, προφανώ είμαι ο γιο του και τι ε, παρουσιάζω στο βιβλίο ω συγγραφέα, αλλά νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιγράφουν και, άλλ, και μια άλλη εποχή. Και τη Θεσσαλονίκη και τη Σμύρνη, από όπου έφυγε με την καταστροφή ε, η μαμά του, και ε, την κατοχή, τον πόλεμο. Ε, και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και για ανθρώπου που δεν γνωρίζουν εμένα, δεν γνωρίζουν τον α, ε, Ευαγγέλη, αλλά μεταφέρουν ένα κλίμα μιας εποχής α, πολύ ενδιαφέρον και ένα πολύ ωραίο τρόπο. Δεν αφιβάλλω καθόλου, γιατί πρέπει κάτι να, να μας αφορά 100% για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε, να διδαχτούμε, να ενημερωθούμε, να ταξιδέψουμε στο μυαλό μας, από πού και σπου. Τότε θα ήταν όλα αυτά αναφορικά, δηλαδή θα περιστρεφόμασταν σε έναν κόσμο με κέντρο του εμά του ίδιου και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Χριστίνα, όπω Ούτε το... για εμά ούτε το για του άλλου φυσικά. Όπω το λε. Εμά είναι δυνατόν. Θα, 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 πω την ιστορία γιατί έχει πλάκα ε, του πώ αποφάσισα να πήρα την απόφαση. Ε, την την έχουμε στο βιβλίο. Ε, να γίνω δημοσιογράφο. Ε, πώ αποφάσισες, Γιατί. Ε... πολύ Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε ποτέ. Ε, θα, θα, θα... Δεν έχω καταλήξει εγώ γιατί. Και θα πώς... σου πω. εντάξει, και αυτό είναι μέρο τη ε, των πραγμάτων, γιατί εκείνη την ώρα δεν το πήρα χαμπάρι. Ωραία, λέγε. είναι ένα που στις εφημερίδες. Ο παπά δουλεύει Τι σημαίνει ότι ο παπά δουλεύει στι εφημερίδε. Μιλάμε για τι εφημερίδε εκείνη τη εποχή. Άλλο πράγμα οι εφημερίδε εκείνη τη εποχή. Έκλει, έκλεινε η εφημερίδα 4-5 το πρωί. Έτσι. Ε, δηλαδή, Τσιγάρο, ποτό, ξενύχτη. Μην το συζητά το εξώφυλλο που το, που το βλέπ, γραφομηχανή. Γραφομηχανή. Την γραφομηχανή. Την έχω ακόμα. Την έχω ακόμα. Γραφομηχανή, μηχανική. Έτσι, όχι, που ήθελε για να πατήσει όχι, το πλήκτρο. Όχι, δεν είναι η γραφομηχανή τα κατακατάκα μετά. Όχι, για Λοιπόν, ε, άρα καθόμασταν στο τραπέζι. Ο παπά γύριζε πάρα πολύ αργά, ξημέρωμα. Ε, 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 και εμεί φεύγαμε το πρωί για το σχολείο. Καθόμασταν στο τραπέζι, σαν οικογένεια, η οικογένεια, το Σαββατοκύριακο. Mm -hmm. Είμαστε λοιπόν σε ένα τέτοιο τραπέζι το Σαββατοκύριακο. Η μαμά μου η Σούλα, ο Βαγγέλη, που η μαμά πάντα τον έλεγε, Μόνο η μαμά, Ευάγγελο. Έβαζε ένα νι στη μέση, εχητικά. Ευάγγελε. Ήταν πιο μελλοντικό, ήθελε και, να έχει. Και, και ο παπά τη έλεγε, πάντα, Σούλα και έτσι λέγανε και όλοι. Αλλά από τον παπά, παρότι λέγεται Χρυσάνθη και δεν προκύπτει ακριβώ πώ το Σούλα προκύπτει από το Χρυσάνθη. <Ρι> δεν σαν, πειράζει. Σανθούλα, Σούλα, σούλα, σούλα τι κατάλαβε. <Ρι> μαζί σου. Μαζί <Ρι> σου. <Ρι> ε, λοιπόν, καθόμαστε η Σούλα, ο Βαγγέλη, η άρτημης, η αδελφή μου, σε ένα τραπέζι τέτοιο οικογενειακό και ξαφνικά πετάει η μαμά μου. Πιστεύω, το, 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 πίστεψα τώρα ξανά καθώ έγραφα το βιβλίο και μου πράγματα, <Ρι> ότι υπήρχε ένα ωραίο πινκ-πονκ λίγο στημένο μεταξύ παπά και μαμά στην οικογένεια και απέναντι στα παιδιά για το πώ φέρνανε τα πράγματα. Λέει, ε εγώ ήμουνα τότε κάτι σαν Δευτέρα Λυκείου, έπρεπε να αποφασίσω για την Τρίτη Λυκείου τι δέσμε θα ακολουθήσω, άρα ποια καριέρα, τι θα γίνω κτλ. Μου άρεσαν πολύ τα κομπιούτερ, σκεφτόμουν αυτό, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι μπορούσα να γίνω δημοσιογράφο. Λέει λοιπόν η μαμά, ε Λέει, Και αν γινόταν ο Γιώργο δημοσιογράφο, Λέω, Παπα, τι δημοσιογράφο, Αφού ο Γιώργο ε δεν του αρέσει να γράφει, δεν του αρέσει στην έκθε η έκθεση, ούτε είναι και καλό στην έκθεση. Εγώ σταματώ, λέω. Τι λένε τώρα. Από πού προκύπτει αυτό. Ήμουν πολύ καλό στην έκθεση. Και ήμουν καλό, εντάξει. Μή τα... α... α... Μήπω ήθελε α... μου... ήμουν... να σε αποτρέψει ή μήπω ήθελε να σε στο να γίνει δημοσιογράφο. ακριβώ αυτό. Πρώτα απ' όλα. Το σχετικό α, πα, πα, κεφάλαιο. Α, πα, το ονομάζω στο βιβλίο Reverse Psychology. Ναι. Διότι εγώ ήμουν καλό μαθητή. Η αδελφή μου έλεγε φυτό. Εγώ επειδή έγινε γιατρό, θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο φυτό από μένα. Αλλά ήμουν καλό όλα τα μαθήματα και στην έκθεση. Από πού και σπου δεν μπορώ να γίνω δημοσιογράφο. Άρα. Μου φύτεψε το ότι δεν μπορώ και τελείωσε. Έγινε ένα δημοσιογράφο. Καλώ και τώρα θα το κρίνει μια άλλη ιστορία. Δεμόνιο σου Εβάγγελο! Ναι, γιατί τον έλεγε η μαμά Εβάγγελο και όχι η Μαγγέλη, καταλάβατε. Αφού, αφού <συγνά> λοιπόν το, 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 τον λε δαιμόνιο, θα σου πω και το άλλο περιστατικό. Το πώ γύριζε το ξημέρωμα. Θα μου στην... πει αυτό και θα ολοκληρώσουμε, ναι. γιατί θέλω έτσι να κλείσουμε. Ωραία. Θέλουμε μια ωραία ιστορία. Είναι ωραίο περιστατικό. Έχει ωραία ιστορία στο βιβλίο. Αυτό με συγκινεί. Ωραία. Άκου το περιστατικό. Είναι χρόνια που γυρνάει από την εφημερίδα. Ε, η εφημερίδα είναι ε, στην ε, ε, Εθνική Αριστασία που είναι πάνω, Το πατρικό σπίτι είναι 40 εκκλησίες ε, Και πρέπει να βρει έναν τρόπο 4-5 ώρα το πρωί να γυρίσει. Ε, Γιατί α η λεωφορία εκείνη την ώρα δύσκολο. Ακριβώ. Την για, για, εποχή για ταξί, χρήματα ούτε λόγο. Δημοσιογράφοι ήμασταν λοιπόν, κυρίω όχι εφοπλιστέ. Ακριβώ. Ε, τι κάνει ο Μπα, Κάνει ένα deal με του γαλατάδε τη Αγνό η αγνό η γαλατάδα μοίραζαν το γάλα. Και έξυπνες. Περνούσαν μπροστά από την εφημερίδα, παίρναν τον παπά, κάναν τι τάσει του, το πήγαιναν σαν να εκκλησίε. Οι γαλατάδε όμω θέλουν μια αμοιβή, όχι χρηματική, και το λέγανε δημοσιογράφη. Θα μα πει, δημοσιογράφε, θα μα πει τι αυριανέ ειδήσει. Και άρχισε ο παπά, λέει γράφουμε γι' αυτό αύριο και τα λοιπά. Άκου λέει δημοσιογράφη. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά θα τα διαβάσουμε όλα στον ελληνικό βορρά αύριο. Όλοι παίρνουμε το βορρά. Μα ενδιαφέρουν οι ιστορίε που η εξουσία δεν σα αφήνει να γράφετε. Α, ah, ήθελα να το inside information. Ah. Τώρα, ε, ο μπαμπά εκείνη την εποχή τουλάχιστον δεν είχε πρόσβαση σε ιστορίε τέτοιου είδου. Δεν μου το είπε ποτέ. Έχω μια αίσθηση και με αυτό θα κλείσω ότι παίζει και να εφεύρει και καμιά ιστορία τέτοια για να ανταμείβει του γαλατάδε. Αλλά με και χαρά να φτάνει... το σερβίρανε το γάλα το πρωί. <laughs> <δε σπίχε laughs> λοιπόν. Έτσι, και οι έτσι. Έτσι Γιώργο, μου ήρθαν υπέροχε ιστορίε που, μοιρά... που μοιράστηκε. Καταλαβαίνω τη συγκίνησή σου όταν ανακαλείς τη μνήμη σου όλε αυτέ τι στιγμέ. Καλά έκανε και το έγραψε. Και ελπίζω σήμερα να συγκινηθούν εξίσου όλοι εκείνοι που θα βρεθούν στην παρουσίαση στο μικρό Ιαννό στην Παλαμά. Στον παιδικό Ιανό Γρηγορείου Παλαμά 3 το απόγευμα στι 7. Mm -hmm. Θα μου κάνουν την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο και τον μπαμπά ο Αντώνη Ο Κούρτη, ο πρώην πρόεδρο τη ΕΣΥΕΜΘ, ο Νίκο Ο Καράς, ο νυν πρόεδρο ο Γιώργο Κορδομενίδη, διευθυντή του περιοδικού Εντευκτήριου και Συγγραφέα, και η Τριάδα Ιμπράτσιου, που ήταν οικονομική συντάκτη στο κέρδο, όσο ο ήταν στην Αυτεμπορική, και περπάτησαν μαζί τα μονοπάτια του ρεπορτάζ και έχει και αυτή πολύ ωραίε ιστορίε να πει. Σε ευχαριστώ πολύ που τα μοιράστηκε αυτά μαζί μα.